Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα on-bet, στοιχηματική εκπομπή του OnSports που έχει στόχο φυσικά να σας οδηγήσει στο ταμείο. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας με μεγάλο κουπόνι, με πολλά παιχνίδια από Champions League, Europa League, Euro League, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για να δούμε τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε, να ποντάρουμε και να διεκδικήσουμε κάποια κέρδη, πάντα με σύνες φυσικά και χωρίς να επιβαρύνουμε την τσέπη μας. Ξεκινά λοιπόν μια εβδομάδα, ουσιαστικά ξεκίνησα από χθες Δευτέρα. Ξεκινάει το κουπόνι σήμερα Τρίτη με αρκετό Champions League και Copa Libertadores. Γενικότερα υπάρχουν επιλογές, πολλά παιχνίδια ελληνικών ομάδων και στο ποδόσφαιρο και στην Ευρωλίγκα. Οι ελληνικές ομάδες θα έχουν υποχρεώσεις και ευελπιστούμε να τα πάνε και καλά απέναντι στους αντιπάλους τους. Ας μην χάσουμε λοιπόν εμείς άλλο χρόνο. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι βασικές προτάσεις που έχουμε ξεχωρίσει από το νέο κουπόνι. Ξεκινάμε με παιχνίδι που γίνεται νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, Σαχτάρ Ντόνετσκ Ίντερ στην Ουκρανία. Καλή ομάδα Σαχτάρ, αλλά η Ίντερ είναι σε καλή κατάσταση. Δείχνει η ομάδα του Κόντε να είναι έτσι αρκετά ανεβασμένη. Έχει τον Λουκάκου σε φοβερή έτσι φόρμα που βρίσκει συνέχεια δίχτυα. Έχει τον Λαουτάρο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές να κάνουν τη ζημιά. Αν οι Ιταλοί είναι παραδοσιακά προσεκτικοί στην άμυνα απέναντι στους πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς που έχει Σαχτάρ, μπορεί η Ίντερ να φύγει με το διπλό από τον Ντόνετσκ και να αποφέρει την απόδοση του 1,73. Το σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού τώρα, το βράδυ της Τρίτης, 10 η ώρα στον Τραγκάο, Πόρτο Ολυμπιακός, μετά το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας του Πέντρο Μαρτίνς και τη νίκη επί της Μαρσέιγ, σίγουρα οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν αποτέλεσμα και στην Πορτογαλία. Δεν είναι καθόλου εύκολο, οι πρωταθλητές, η Δράκη της Πόρτο είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα που μέσα στην έδρα της φυσικά θα διεκδικήσει τη νίκη. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός μπορεί να σκοράρει, το έχει αποδείξει απέναντι σε όλες τις ομάδες. Έχει μια πάρα πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία η ομάδα του Μαρτίνς, οπότε εμείς θέλουμε να σκοράρουν και οι δύο, γιατί θεωρούμε ότι και η Πόρτο θα πιέσει για γκολ. Και το γκολ είναι στο 1,85, πάρα πολύ καλή απόδοση για να μπει στην τετράδα μας. Προχωράμε με το Molde Rapid Vienna, σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που και βάζουν γκολ και δέχονται. Το over είναι σε καλή απόδοση ακόμα, στο 1,83, μπορούμε να το πάρουμε σε τέτοια τιμή, γιατί η λογική λέει ότι θα έχει καθοδική τάση. Επίσης μια καλή επιλογή για την βασική μας τετράδα και κλείνουμε με ένα παιχνίδι από τον όμιλο της ΑΕΚ, Ζόρια Μπράγκα. Η Μπράγκα απέδειξε και απέναντι στην Ένωση ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και θέλει να προκριθεί από αυτό τον όμιλο του Europa League. Απέναντι στην ομάδα από την Ουκρανία, η λογική λέει ότι δεν θα έχει πρόβλημα να νικήσει και να επιβεβαιώσει το διπλό στο 1,70. Και μετά τις βασικές προτάσεις, πάμε να δούμε και τα fan bets, τα ειδικά στοιχήματα που ξεχωρίζουμε έτσι πάντα από το κουπόνι και μας κάνουν να βλέπουμε και λίγο πιο διασκεδαστικά τα παιχνίδια που διαλέγουμε να ποντάρουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τα fan bets. Ξεκινάμε με το Πόρτο Ολυμπιακός, που όπως είπαμε θέλουμε γκολ του Ολυμπιακού και της Πόρτο. Ευελπιστούμε να το κάνει ο Ολυμπιακός με το μόνιμο σκόρερ του, τον Γιουσέφ Ελαραμπή, τον παίχτη που βρίσκει διαρκώς δίχτυα σε όλες τις οργανώσεις για τους Ερυθρόλευκους. Οποιαδήποτε στιγμή στο μάτς κάνει σκοράρει ο Ελαραμπή, θα έχουμε απόδοση 3-15. ΑΕΚ Λέστερ την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. Πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ απέναντι στους Άγγλους, που είναι σε τρομερή κατάσταση, κέρδισαν και μέσα στην Arsenal με τον Jamie Vardy να παίζει στο δεύτερο ημίχρονο γιατί προερχόταν από ένα πρόβλημα τραυματισμού. Η λογική λέει όμως ότι ο προπονητής του θα θέλει να του δώσει και άλλο χρόνο για να τον έχει σε πολύ καλό ρυθμό στην Premier League, οπότε μπορεί για να τον ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει είναι κίνδυνος θάνατος ο Άγγλος επιθετικός, μπορεί να ανοίξει το σκορ λοιπόν στο ΑΚΑ ο Jamie Vardy, ένα ενδεχόμενο που αποφέρει απόδοση 3-50. Στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Γρανάδα, ο ΠΑΟΚ γενικότερα δεν τα πάει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, το είδαμε και απέναντι στην Ομόνια που μπλόκαρε, κόλλησε και δεν βεβαίωσε και την θέση του σαν φαβορή. Ωστόσο, στην Ισπανία, με την προσεκτική τακτική που ακολουθεί ο Φερέιρα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, μπορεί να περιορίσει τους παίχτες της Γρανάδα και να βρει ένα γκολ στην αντεπίθεση. Αν το κάνει αυτό, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συμβεί με τον νεαρό Χρήστο Τζόλι, που είναι πολύ γρήγορος και διακρίνεται για το παιχνίδι στην κόντρα. Αν σκοράρει ο μικρός του ΠΑΟΚ στην Γρανάδα, θα αποφέρει απόδοση 4-15, διόλου άσχημο. Και Ζενίτ Παναθηναϊκός ο ΠΑΠ την Πέμπτη για την Euroleague. Πολύ φορμαρισμένη ομάδα του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, του κ. Τσάβη Πασκουάλ, που έχει και general manager πλέον τον κύριο Μάνο Παπαδόπουλο, επί σειρά ετών στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και εκείνος. Ωστόσο και ο Παναθηναϊκός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, το έδειξε κυρίως απέναντι στη Φενέρ. Δεν μπορεί να πάρει κανείς έτσι σαν κριτήριο το μάτς με τη Λάρισα για το πρωτάθλημα, αλλά απέναντι στη Φενέρ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιστικός και γιατί όχι να μην διεκδικήσει μια ακόμα νίκη στην Ρωσία απέναντι στη Zenit. Δεν είναι εύκολο προφανέστατα, αλλά αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει μια σταθερή διαφορά 6-10 πόντους και τη διατηρήσει ως το τέλος, θα αποφέρει και αυτό το fan bet που είναι σε απόδοση 7-15 και κλείνουμε με την βόμβα του κουπονιού. Όπως πάντα κυνηγάμε το σημείο έκπληξη και αυτή τη φορά θέλουμε να έρθει στο Champions League. Έχουμε λοιπόν Krasnodar Chelsea να κερδίσουν οι Ρώσοι τους Λονδρέζους άσος στο 6-15 για την παρέα του Μάρκους Μπεργκ. Αν οι Ρώσοι επιβεβαιώσουν την
δύναμη που έχουν στην έδρα τους και καταφέρουν να μπλοκάρουν μεσοπιθετικά τους Άγγλους, θα μπορέσουν να νικήσουν την ομάδα του Λάμπαρτ και να επιβεβαιώσουν και τη βόμβα του κουπονιού. Αυτές λοιπόν ήταν οι προβλέψεις του OnBet για το νέο κουπόνι που ξεκίνησε σήμερα Τρίτη και θα μας συντροφεύσει μέχρι και την Πέμπτη. Ευχόμαστε όσους ακολουθήσετε φυσικά να πάτε στο ταμείο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Γεια σας!